Πάμε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς εκεί φορείς, τοπικοί φορείς, αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί φορείς, βουλευτές κρούν καμπανάκι κινδύνου και μάλιστα εστάλει και μια επιστολή προς τα στην αρμόδια Υπουργεία στο μέτωπο της προστασίας από τη μία και της διαχείρισης από την άλλη του Φοινικοδάσους εκεί στην Πρέβελη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Ταταράκη να μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλη και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν άμεσα, κυρίως στο μέτωπο του καθαρισμού. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τους δύο βουλευτές του Ρεθύμνου, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη και τον Ανδρέα τον Ξανθό. Έγινε μια συντονισμένη κίνηση και πρωτοβουλία. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Βέβαια, και την αντιπεριφερειά στη Μέρη τη Λιονή, που πραγματικά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το θέμα, διότι αυτό το θέμα έχει μεγάλες προεκτάσεις για την περιοχή μας και γι' αυτό προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Πιστεύω με τη συνάντηση την οποία είχαμε με τον κύριο Αμυρά πριν μια εβδομάδα στην Αθήνα, μπήκαν οι βάσεις για να γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για την περιοχή. Το πρώτο το οποίο καταφέραμε είναι ότι θα ενταχθεί η περιοχή στο πρόγραμμα, σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που είναι πανελλήνιο στο Αντινέρο και θα καθαριστεί όλη η περιοχή. Η πρότασή μου θα είναι και σήμερα θα είχαμε μια τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον κύριο Αμυρά, και θα μιλήσουμε και αύριο. Είναι να ενταχθεί όχι μόνο το Φοινικόδασος, αλλά όλο το κουρταλιώτικο φαράγγι, να αποτελέσει ένα κοινό σύνολο, μια ενότητα που να μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται. Διότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν εκεί στην περιοχή και ειδικά να καθαριστεί από τη φυτική ύλη την οποία υπάρχει, τα υπολείμματα κάτω, που είναι μια περίπτωση αποθήκη. Το δεύτερο το οποίο συνονοηθήκαμε με τον Υπουργό και μιλήσαμε ήταν, και πιστεύω ότι βρέθηκε λύση και σε αυτό, είναι ότι υπάρχει μία μελέτη πυρόσβεσης για την περιοχή του Φοινικόδασους, στην οποία σε συνεργασία με το Δασαρχείο, ο Υπουργός, το Δασαρχείο, ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Και το τρίτο είναι η διαχείριση της περιοχής. Αυτό εναπόκειται σε εμάς. Ο Υπουργός συμφωνεί με την πρόταση ότι θέμε αυτή η περιοχή να γίνει αυτόνομη και να μπορεί μόνη της να μπορεί να βγάζει τα έξοδά της για τη φύλαξη, για τον καθαρισμό κλπ. Ξεκινάει η διαβούλευση από αύριο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, που θα θέμε όλες τις προτάσεις των ανθρώπων πώς σκέφτονται να γίνει αυτή η διαχείριση στην περιοχή, και 5 Δεκεμβρίου θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου έχουν προσκληθεί οι φορείς και κάτοικοι της περιοχής για να πούνε τις απόψεις τους και μετά θα τις διαβιβάσουμε στον Υπουργό. Από ό,τι μας είπε, συμφωνεί απόλυτα στο να γίνει μια τέτοια διαχείριση μέσω του ΟΦΗΠΕΚΑ και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και πιστεύω να έχω μέσα στο τέλος και να πάρουμε την υπουργική απόφαση και το ΦΕΚ να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Φαντάζομαι, Δήμαρχε, θα πρέπει να υπάρξουν θετικές εξελίξεις πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου του 2023, έτσι δεν είναι? Θα σας πω, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι το πρόγραμμα Αντινέρο ξεκινάει, θα έχουν γίνει δημοπρασίες, είναι 50 εκατομμύρια και πιθανό να μπουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και πιθανό να μπουν και 20 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και θα γίνουν όλες αυτές οι δημοπρασίες με τάξη του ρυθμού στο ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει. Οπότε το Μάιο θα δουλεύουν τα συνεργεία μέσα στο Φοινικόδασο. Αυτό μας είπε τουλάχιστον. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχει, όπως είπατε, ένα συντονισμός δράσεων και ένα κοινό μέτωπο πρωτοβουλειών και πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε. Τόσο βέβαια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αντιπολίτευση, αυτοδιοίκηση, εσείς προσωπικά. Και ας ελπίσουμε να κερδιθεί αυτή η μάχη με το χρόνο. Βέβαια, συνυπολογίζω και τη γραφειοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που είπατε ότι έχουμε ένα κοινό μέτωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Το έχει αποδειχθεί στο. Βεβαίως, μας στο Δήμο Αγίου Βασιλείου υπάρχει αυτό το κοινό μέτωπο και στις εκλογές. Είμαστε όλοι μαζί και γι' αυτό πραγματικά διεκδικούμε και αποδίδουν οι διεκδικήσεις. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.